Θεωρούμε τη συζήτηση που αναπτύσσεται σήμερα σχετικά με τις μορφές τουρισμού με βάση το νομοσχέδιο του Υπουργείου ότι είναι στην καλύτερη περίπτωση πέρα και έξω από τις ανάγκες, τις ανησυχίες, της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού και συνολικά του λαού. Την ώρα που αναμένουμε το απόγευμα σήμερα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας μαζί με τα αρμόδια Υπουργεία τις συνθήκες της νέας μαζικής φτώχειας για τους εργαζόμενους των ψίχουλων που θα μοιραστούν, συζητάμε για μορφές τουρισμού που θα πατήσουν πάνω στις άθλιες συνθήκες εργασίας που αναπτύχθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο της τεράστιας ανάπτυξης του κλάδου του τουρισμού που την καρπώθηκαν οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τα πολλά δισεκατομμύρια δηλαδή για τους λίγους και τα ψίχουλα με εξαντλητική δουλειά, με συμβάσεις ομοιρίας, με δουλειά 4 μηνών και ελάχιστων χρημάτων, εκπεριτροπής εργασίας και άλλα πολλά για τους πολλούς. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτού του είδους του χαρακτήρα της ανάπτυξης που συζητιέται σήμερα δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε καμία περίπτωση βελτίωση του επίπεδου της ζωής των εργαζομένων, αλλά να δημιουργήσει το ακριβώς αντίθετο. Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε πείρα και από την περίοδο της ανάπτυξης και από την προηγούμενη περίοδο της κρίσης και σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα σχέδια ακόμα και για τον καταδυτικό τουρισμό δεν έχουν προσανατολισμό τόσο ώστε να καλύψουν ανάγκες αναψυχής, ξεκούρασης, διακοπών για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτό το πανάκριβο εμπόρευμα που έχουν δημιουργήσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι με τη στήριξη των κυβερνήσεων. Ζητάνε λοιπόν κι άλλα οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τους τα δίνει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο και με τα άλλα που έχουν ήδη ανακοινώσει από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν τίποτα. Ακόμα επίσης χιλιάδες από αυτούς βρίσκονται έξω και από το μηχανισμό στήριξης των 800 ευρώ και της μείωσης ενοικίου και καλούνται να ζήσουν με 500 ευρώ το επόμενο διάστημα οικογενειάρχες και άλλοι συνάδελφοι που δεν μπορούν να βγάλουν την εβδομάδα σήμερα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να συζητηθεί πρώτα απ' όλα, πέρα από τις μορφές του τουρισμού που θα αναπτυχθούν στη χώρα, είναι να καταργηθούν όλες οι μορφές εκμετάλλευσης που έχουν νομοθετηθεί από τις προηγούμενες, αλλά διατηρούνται και από τη σημερινή κυβέρνηση, και να διασφαλιστεί άμεσα το εισόδημα των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και των εργοδοτών, να δοθεί η δυνατότητα όλων των εργαζομένων που απολύθηκαν το Φλεβάρι και το Μάρτι που δεν έχουν επαναπροσληφθεί, να βρίσκονται στο επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να διαγραφούν όλα τα χρέη των εργατικών λαϊκών οικογενειών, να γίνει πάυση πληρωμών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και δάνεια. Μόνο έτσι μπορεί σε αυτή την περίοδο να εξασφαλιστεί μια σχετική αξιοπρεπής επιβίωση αυτών των ανθρώπων που αποτελούν τον τουρισμό. Αυτή είναι τα ξενοδοχεία, αυτή είναι τα εστιατόρια, αυτή είναι η τουριστική ανάπτυξη, αλλά δεν είναι αυτοί που την καρπώνονται. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν λέει κουβέντα για αυτά τα πολύ βασικά και κρίσιμα ζητήματα για την πλειοψηφία του των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Είναι νομοσχέδιο το οποίο αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, τις business και τα κέρδη και οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανώσουν αυτή την περίοδο και θα το κάνουμε με πρώτο σταθμό 28 του μηνός το συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Αττική ενάντια σε αυτή την πολιτική.